κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Όχι, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για όνομα και επώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. 20 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Το νέο ακυκλοφόρητο διπλό CD του αγαπημένου δημιουργού με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί Τζέιμι. Ο Τζέιμι Όλιβερ ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα με εορταστικά μενού, λαχταριστά κρεατικά και απίθανα cheesecake. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club, πρέτα ποτέ. Δύο CD με τα πιο λαμπερά ονόματα του καλού γαλλικού τραγουδιού. Μαζί. Harper's Bazaar. Ανανεώστε το look σας με τις καλύτερες προτάσεις των σχεδιαστών. Ακόμη, ιστορικά θέματα. Μεγάλο αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ζαλίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα, Καζανόβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ, ζωντανά στον Ενικό, με προσκεκλημένο απόψε τον καθηγητή, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Γιάννη Πανούση. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχει ενδιαφέρον η παρουσία σας απόψε, όχι μόνο για τις καταγγελίες που κάνατε το τελευταίο διάστημα, αλλά και γιατί νομίζω έχει ξεχωριστή σημασία να κουβεντιάσουμε και τα όσα συνέβησαν στη Γαλλία και τις επιπτώσεις που τυχόν θα έχουν στη δική μας χώρα.
Καλησπερίζω και υποδέχομαι τρεις συναδέλφους δημοσιογράφους. Τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, διευθυντή έκδοσης της εφημερίδας Αγορά και διευθυντή ειδήσεων του Real FM. Καλησπέρα. Καλώς όρισες, Γιάννη. Τον κύριο Κώστα Βαξεβάνη, εκδότη και διευθυντή του Hot Dog. Καλώς όρισες, Κώστα. Και τον κύριο Βασίλη Χιώτη, διευθυντή του Βήμα FM και αρθρογράφο του Βήματος της Κυριακής. Καλώς όρισες, Βασίλη, και εσύ. Θα καλησπερίσω επίσης και θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη γνώμη του, την άποψή του για όσα συνέβησαν στη Γαλλία, αλλά και για τις επιπτώσεις που θα έχουν για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, τον γνωρίζετε, είναι διεθνολόγος, στρατιωτικός αναλυτής. Καλωσορίσατε, κύριε Δρούγο. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολά, ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Θέλω να έχουμε χρόνο για να μπούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της συζήτησης. Θα πάμε λοιπόν σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε αμέσως μετά στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Ζαλίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα, Καζανόβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Το 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club, Πρέτα Πορτέ. Δύο CD με τα πιο λαμπερά ονόματα του καλού γαλλικού τραγουδιού. Μαζί, Harper's Bazaar. Ανανεώστε το look σας με τις καλύτερες προτάσεις των σχεδιαστών. Ακόμη, ιστορικά θέματα. Μεγάλο αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. 20 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Το νέο ακυκλοφόρητο διπλό CD του αγαπημένου δημιουργού με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί Τζέιμι. Ο Τζέιμι Όλιβερ ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα με εορταστικά μενού, λαχταριστά κρεατικά και απίθανα cheesecake. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Στα My Market κερδίζει πάντα η οικονομία.
Μόνο στα My Market, 5η έως Σάββατο, πάπλωμα μονό σε διάφορα χρώματα μόνο 14,50 και διπλό μόνο 17,50. Ακόμα, Pampers Baby Dry, οικονομική συσκευασία, μόνο 8,10. Βαρελίσια φέτα, μόνο 5,90 το κιλό. Και φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο, μόνο 2,10 το κιλό. My Market, πραγματική αξία στην οικονομία. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσικίσιο τυρί. Κάψιμο χθες, αλλά τσιμπήσα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε. Πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. 11888, σούπερ αριθμός. Μπαίνουμε λοιπόν τώρα στην συζήτησή μας με τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον καθηγητή, τον κύριο Γιάννη Πανούση, με τρεις συναδέλφους δημοσιογράφους, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, τον Κώστα Βαξεβάνη και τον Βασίλη Χιώτη, και με τον κύριο Αθανάσιο Δρούγο, διεθνολόγο και στρατιωτικό αναλυτή, με τον οποίο και θα ξεκινήσω για να ρωτήσω, κύριε Δρούγο, τι κατά τη γνώμη σας σημαίνει για την επόμενη μέρα της Ευρώπης αυτό που έγινε την Παρασκευή τα μεσάνυχτα στο Παρίσι, αν δηλαδή σημαίνει κατ' ουσίαν την έναρξη ενός πολέμου. Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Ευρώπη και κυρίως η Γαλλία δέχτηκε ασύμμετρη επίθεση, πολυστοχική, γιατί χτυπηθήκαν πάρα πολλά σημεία της Γαλλίας και μπορούσαν να χτυπηθούν και περισσότερα αν είχε εξελιχθεί διαφορετικά, σε βαθμό που οπωσδήποτε πρέπει να μας ανησυχήσει, διότι θα έχει επιπτώσεις σε μια στρατικοποίηση του όρου ασφάλεια, γιατί ο όρος ασφάλεια είναι και ευρύτερος. Άρα, αυτή τη στιγμή, προφανώς, κάποιες χώρες, αν συνιστεί αυτή η κατάσταση, σίγουρα θα έχουν τις ένοπλες δυνάμεις σε μια μορφή διαφορετικής συμμετοχής και ετοιμότητας. Ένα αυτό. Δεύτερον, θα υπάρξουν προβλήματα πιθανότατα από κάποιους κύκλους πιο σκληροπυρηνικούς που θέλουν να επιβάλλουν, θα λέγει κανείς, τροποποίησεις ή πιέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις ανθρώπινες ελευθερίες. Αυτό το είδαμε στις ΗΠΑ μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου με την περίπτωση του Patriot Act που ουσιαστικά. Κύριε Δρούγο, ήδη οι δηλώσεις που έκανε η Λεπέν στη Γαλλία, είναι δηλώσεις που τρομάζουν για την επόμενη μέρα. Ασφαλώς. Ζητάει δηλαδή να ληφθούν μέτρα τα οποία εκφεύγουν από τα όρια του δημοκρατικού πολιτεύματος. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, έτσι ακριβώς, γιατί και εκεί θα υπάρξουν πιέσεις. Άλλωστε, οι Αμερικανοί τις έχουν δει σε επίπεδο από το 2011 να έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στη ζωή τους από την τότε κυβέρνηση Bush και συνεχίστηκαν και από τις κυβερνήσεις Ομπάμα. Απ' την άλλη πλευρά, θα έχουμε πιθανότατα, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσουν στο μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα που για μένα είναι το μεταναστευτικό και γενικώς αυτά τα κύματα προσφυγιάς τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Διότι υπάρχουν κύκλοι οι οποίοι λένε να γίνουν κλείσιμο στα σύνορα ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν είναι σωστό, γιατί και μια ανθρωπιστική κρίση θα προκαλέσει άλλα ζητήματα τα οποία καλό είναι να αποφευθούν. Και από την άλλη πλευρά θα υπάρξει και θέμα στις μυστικές υπηρεσίες. Γιατί για μένα και η Χατζηνικολάου και δεν έχει λεχτεί αυτό πολύ. Ήταν αυτό που έγινε την Παρασκευή το βράδυ στο Παρίσι, ήταν αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών όλων των κρατών. Δεν εντόπισαν απολύτως τίποτα, κυρίως ας πούμε έστω και με τα φοβερά και τρομερά μηχανήματα τα οποία έχουν. Θα σας διακόψω για να σας πω ότι η ανταποκρίτρια της Real News στο Παρίσι, η Μαρία Δεναξά, μας είχε στείλει ένα ρεπορτάζ στο οποίο προέβλεπε με βάση πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες τις γαλλικές ότι θα υπάρξει μεγάλο χτύπημα το επόμενο διάστημα στη Γαλλία. Μάλιστα, αποσπάσματα από αυτό το άρθρο δημοσιεύσαμε και στη συνέχεια και το άρθρο της έμελε να επιβεβαιωθεί πριν δημοσιευθεί. Μας το έστειλε την Τρίτη ή την Τετάρτη και την Παρασκευή επιβεβαιώθηκε. Αλλά έχετε δίκιο να λέτε ότι είχανε μεν τη γενική πληροφορία, αλλά δεν πρόλαβαν τίποτα. Ακριβώς. Και αυτό κυρίως αφορά και τους Αμερικανούς και τους Βρετανούς. Και εδώ το ερώτημα, κύριε Δρούγο, και το ρωτώ γιατί εσείς έχετε και ειδίκευση στα θέματα τρομοκρατίας και διεθνούς ασφάλειας, είναι αν μπορούν να προστατευτούν πλέον
οι ευρωπαϊκές χώρες από ανάλογα χτυπήματα. Κοιτάξτε, σε συγκεκριμένους χώρους, για παράδειγμα πρεσβείες ή κάποια μεγάλα ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο, σαφώς υπάρχουν ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας. Αλλά επειδή τι να πρωτοφυλάξουν όμως και τι να προστατεύσουν, τη στιγμή για την οποία χτυπάνε soft targets, και soft targets ονομάζω γινόταν σε ένα μουσικό hall, ένα ολόκληρο εκεί πέρα φεστιβάλ, το οποίο ήταν 1.900 άνθρωποι μέσα και σκοτωθήκαν και 89. Μην ξεχνάμε αυτή ότι παίζονταν φιλικό παιχνίδι Γαλλίας-Γερμανίας στο στάδιο Stade de France, με αποτέλεσμα να υπήρχε κίνδυνος, αν προχωρούσαν τα πράγματα παραπέρα, να γινόταν και εκεί επίθεση με απρόβλεπτες επιπτώσεις. Και νομίζω στην προκειμένη περίπτωση ότι για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, το κλειδί είναι 26 με 29 Νοεμβρίου του 2008. Τότε έγιναν οι επιθέσεις στη Βομβάη, αν θυμάστε, επειδή τα παρακολουθείτε, από ομάδα Πακιστανών τρομοκρατών από το που ήρθαν το Πακιστάν και προκαλέσανε μαζικές επιθέσεις σε 10 διαφορετικούς στόχους. Με αποτέλεσμα αυτό το σενάριο, το οποίο παίχτηκε και στη Σομαλία, παίχτηκε και στο Ναϊρόμπι το 2013 στην Κένια, το έχουν παίξει και οι Τσετσένοι αντάρτες οι τρομοκράτες, ό,τι και να είναι στο Βόρειο Κάυκασο κατά των Ρώσων, είναι που με προβληματίζει και εκεί φοβάμαι και ανησυχώ και δεν κινδυνολογώ. Μήπως έχουμε και άλλα τέτοια συμβάντα σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά βάζω και τη Ρωσία μέσα γιατί έχει εμπλακεί πιο ενεργά και πιο δυναμικά στην κρίση της Συρίας και στον εμφύλιο πόλεμο που μαστίζει αυτή τη χώρα 5 χρόνια. Τώρα, αναφερθήκατε στη Ρωσία. Ο Κώστας Βαξεβάνης μας έλεγε λίγο πριν αρχίσει η εκπομπή ότι σήμερα ο πρόεδρος Πούτιν άφησε αιχμές για χώρες ακόμη και από αυτές, έλεγε Κώστα, που μετέχουν στο G20, οι οποίες υπόγεια στηρίζουν το Ισλαμικό κράτος. Μίλησε για 40 χώρες οι οποίες ενισχύουν το Ισλαμικό κράτος. Αναφέρθηκε σε χώρες της G20 και παρέδωσε φωτογραφίες στη σύσκεψη, από αεροφωτογραφίες, από αγωγούς λαθρέου πετρελαίου και αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν πετρέλαιο, φωτογράφησε την Τουρκία. Τώρα μου λένε από το κοντρόλ ότι έδωσε και μία λίστα με ονόματα επιχειρηματιών οι οποίοι στηρίζουν οικονομικά το Ισλαμικό κράτος, στηρίζουν το ISIS. Κύριε Χατζηνικολάου, η Τουρκία έχει παίξει πολύ βρώμικο ρόλο, διότι όλη η διακίνηση πετρελαίου από τις περιοχές της Αλράκα και από άλλες περιοχές στο βόρειο Ιράκ, δεν λέω στο Κουρδιστάν, πηγαίνουν στην Τουρκία και από εκεί φεύγουν για παράξενες περιοχές, ακόμα και για το Ισραήλ έχει ακουστεί. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι υπάρχουν πάμπλουτοι, δεν λέω οι οικογένειες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που κυβερνάνε στο Κατάρ, μιλώ για πάμπλουτους, επειδή έχω πάει πολλές φορές στον κόλπο των πετρελαίων, οι οποίοι εμπλέκονται στο να ενισχύουν το Ντάες, δηλαδή το ISIS, το Ισλαμικό κράτος, ποικιλοτρόπως με απίστευτα κεφάλαια. Και το άλλο είναι ότι οι επιθέσεις που έκανε το Ντάες, το Ισλαμικό κράτος, στη Συρία, κατάφεραν και πήραν επί χρόνια αρκετά ρωσικά όπλα, ενώ ξεφτύλισαν αυτό το πόσο απλά ελληνικά τους αμερικανικής αλεκανής εκπαίδευσης Ιρακινό στρατό, ο οποίος στη Μοσούλη και στο Ραμάντι δεν μπόρεσε να αμυνθεί, με αποτέλεσμα ολόκληρες περιοχές στρατιωτικού υλικού αμερικανικού να πέσουν στα χέρια των Ισλαμιστών. Άρα αυτή τη στιγμή αντέχουν και δεν είναι εύκολο, κύριε Χατζηνικολάου, από επιλεκτικές αεροπορικές επιχειρήσεις να μπορέσει να γκρεμίσει σε ένα καθεστώς στο έδαφος. Αυτό έχει αποτύχει και σε στρατηγικούς βομβαρδισμούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο Χίτλερ, αν δεν μπαίνανε οι Σοβιετικοί και οι Αμερικανοί, θα παρέμεινε για αρκετό κύριε διάστημα. Δρόγο. Πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η κατάσταση για τη δική μας χώρα? Θέλω να πω, ανησυχείτε για το ενδεχόμενο μιας ελληνικής εμπλοκής σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού κράτους και τι επιπτώσεις θα μπορούσε να έχει για τη δική μας χώρα αυτό? Να συμβεί τέτοιο... Ποια κατά τη γνώμη σας είναι δηλαδή η ενδεδειγμένη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική κυβέρνηση? Εγώ πιστεύω, ασημείο, όπως πιθανόν να γνωρίζετε, συμμετέχουμε στις 64 δυτικοαραβικές σύμμαχες χώρες που εδώ και ορισμένους μήνες εφαρμόζουν αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Βέβαια, η Ελλάδα δεν συμμετέχει στους βομβαρδισμούς και με τα προβλήματα που έχει τα κοινωνικά και τα οικονομικά είναι λογικό. Θεωρώ ασημείο ότι αν γίνει ενέργεια του ΝΑΤΟ, που δεν την βλέπω να γίνεται, γιατί μιλάμε χαοτική κατάσταση στη Μεσοποταμία, αν γίνει, προφανώς ας πούμε η Ελλάδα δεν χρειάζεται να εμπλακεί στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Άλλο να δώσει τη Σούδα σε ανεφοδιασμό ή τέλος πάντων κάποιο δικό μας υποβρύχιο να είναι κοντά στην Κύπρο, και τελείως διαφορετικό να εμπλακεί σε δυνάμεις με Αυστραλούς, Καναδούς, Αμερικανούς και άλλους σε επιχειρήσεις να ξεριζωθεί το Ισλαμικό κράτος. Γιατί να είμαστε ρεαλιστές, δεν υπάρχει περίπτωση διαεροπορικών επιχειρήσεων είτε του Πούτιν στη Συρία είτε των Αμερικανών και των άλλων να ξεριζώσει υβριδική απειλή, όπως είναι το Ισλαμικό κράτος, ασύμμετρη απειλή, ας πούμε, στο έδαφος. Άρα, καταλήγω λέγοντας, κύριε Χατζηνικολάου, ότι είναι πολύ δύσκολο. Αυτό θα έλεγα και εγώ, ότι ο μόνος ρεαλιστικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή είναι να εξουδετερωθεί η χρηματοδότησή της, διότι είναι ασύμμετρη απειλή. Ο τρόπος με τον οποίο χτυπούν δεν είναι προβλέψιμος και πρακτικά δεν μπορεί διαφορετικά να αντιμετωπιστεί. Ναι, κύριε Πανούση, να έχουμε ένα πρώτο δικό σας σχόλιο. Κοιτάξτε, γεννιέται... Και ιδίως για την ελληνική επόμενη μέρα. Γεννιέται η αντιπαγκοσμιοποίηση.
Δηλαδή η παγκοσμιοποίηση προσπάθησε να κάνει μια νέα γεωγραφία εξουσίας, όλοι μας τα αδέρφια, ο πλανήτης είναι ενιαίος. Δεν ήταν αλήθεια. Και μέσω αυτής της του ίσης ξεγεννιέται αντιπαγκοσμιοποίηση. Δηλαδή έξω από τα δυτικά πρότυπα, έξω από το δυτικό μοντέλο διακυβέρνησης, έξω από το δυτικό τρόπο ζωής. Εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Καταρχήν δεν είμαι αισιόδοξο γενικά. Διότι επειδή υπάρχει το μουσουλμανικό στοιχείο και ανεξάρτητα από τις ευχές ολωνών μας, ο ιερός πόλεμος δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Οι σταυροφορίες δηλαδή. Και το δεύτερο είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, κάθε σοβαρή χώρα, πρέπει να φυλάει τα σύνορά της. Πώς θα τα φυλάξει, ώστε να μην γίνει κάποια στιγμή ένα black box, δηλαδή να μείνουν όλοι εδώ όσοι μπαίνουν. Γιατί τώρα μπαίναν και φεύγανε. Παρόλο που αυτό δεν είναι σοβαρό για ένα σύγχρονο κράτος, ένα κράτος δικαίου, να λέει δεν ξέρω πόσοι μπήκαν, δεν ξέρω πόσοι βγήκαν, δεν ξέρω πώς περπατάγανε. Δεν είναι σοβαρό. Επίσης, έλυνε το πρόβλημα. Όταν είχα πει στην αρχή της θητείας μου για το Δουβλίνο 2 και για το Σέγγεν, ότι ξαφνικά θα ανοίξουν τα σύνορα και φεύγουν όλοι, με είχαν κατηγορήσει. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Ανοίγουν τα σύνορα και φεύγουν όλοι. Βέβαια, τα όμορα κράτη το καταλάβαν αυτό. Και επαναλαμβάνω, αν μπουν οι φράχτες, θα μείνουν όλοι εδώ. Και είναι δυσκολότερο. Αυτό είναι μεγάλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Γιατί μέχρι τώρα η φιλόξενη διάθεση του Έλληνα, ένα μέρος της ήταν ότι εντάξει, τους φιλοξενούμε γιατί φεύγουν. Τους βοηθάμε γιατί φεύγουν. Μα φεύγουν ή χρησιμοποιούν και ως ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα. Το λέω αυτό γιατί στην αρχή της θητείας σας, κύριε Υπουργέ, λέγεται ότι αυτός ο φερόμενος ως εγκέφαλος της επίθεσης είχε εντοπιστεί το κινητό του τηλέφωνο να λειτουργεί στην Αθήνα, ότι είχε σταλεί σήμα ότι τον είχαν αναζητήσει οι αρχές και τελικώς συνελήφθη και εκδόθηκε στους Βέλγους ένας άλλος, το κινητό του οποίου ήταν περασμένο το τηλέφωνο του περίου ο λόγος. Εντάξει, αλλά επειδή αυτά ήταν πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών, εγώ δεν ανακατεύθηκα ποτέ σε αυτά. Είχα ενημέρωση από τον κύριο Ρουμπάτη και ζήτησα να γίνει το καλύτερο δυνατό. Δεν ανακατεύθηκα στα επιχειρησιακά, εγώ, γιατί δεν μου αρέσει και πολύ αυτός ο χώρος. Είναι πολύ μπερδεμένος. Αλλά αν έρθουμε τώρα στο τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, η ευχή είναι πάντα και ανθρωπιστική και... Δηλώσεις που έγιναν τότε από στελέχη της κυβέρνησής σας, όπως για παράδειγμα από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Καμένο, για τους τζιχαντιστές που θα φτάνουν στην Ευρώπη, τα θυμάστε, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω. Πιστεύετε ότι έπαιξαν κάποιο ρόλο? Όχι. Το λέω γιατί έχει ανάψει αυτή η συζήτηση τις τελευταίες μέρες. Πολλοί τζιχαντιστές είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Υπήρχε δηλαδή και το παράδειγμα κατά τη διάρκεια της θητείας μου, κάποιοι που υπήρχαν υπόνοιες ότι είναι τζιχαντιστές και μπαίναν στην Ελλάδα, αλλά ήταν Αυστριακοί, Γάλλοι, δεν μπορούσε να τους βγάλεις έξω. Με ποιο πρόσχημα θα τον βγάλεις έξω, τον αναγνωρίζοντας απλώς ότι είναι τζιχαντιστής, αφού υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των προσώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν, οι περισσότεροι είναι πολίτες ξένων χωρών, ευρωπαϊκών χωρών, και κάποιοι έρχονται από εκεί, αλλά έρχονται δηλαδή μέσα από τα καραβάνια. Αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο να το ξεδιαλύνεις. Δηλαδή το γεγονός ότι υπήρξε μια πλαστή ταυτότητα, οτιδήποτε άλλο, όταν έχουμε χιλιάδες, 750.000 μπήκαν. Ό,τι μπορούσε έκανε η ελληνική πολιτεία. Δεν την κατηγορούμε. Βασίλη Χιώτη. Μια απορία έχω για τον κύριο Υπουργό. Πώς γνωρίζατε ότι κάποιοι είναι τζιχαντιστές, κάποιος είναι Αυστριακός ή Γάλλος? Πώς γνωρίζετε ότι είναι τζιχαντιστής? Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν μέσα σε όλο αυτό το καραβάνιο των προσφύγων και των μεταναστών μπήκαν και τζιχαντιστές. Έχω ακούσει καταγγελίες κατά καιρούς ότι έχετε συλλάβει τζιχαντιστές και ότι βρίσκονται στις φυλακές και μετά από κάποιο καιρό αποφυλακίστηκαν. Ότι κάποιοι άλλοι απλώς διήλθαν από τα ελληνικά σύνορα και εξαφανίστηκαν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να μένουν εδώ. Όταν το ακούς αυτό, τρομάζεις. Η γενική εικόνα λοιπόν που έχετε, παρότι δεν έχετε, όπως είπατε, λεπτομέρειες, είναι ότι οι τζιχαντιστές υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, όλα αυτά συνήθως σε μια διεθνή συνεργασία και των αστυνομιών και των μυστικών υπηρεσιών. Δεν μπορεί από μόνος να το καταλάβεις. Ό,τι ερχόταν από την Ευρώπη υπήρχε από τη μεριά, ας πούμε, του Βελγίου, της Αυστρίας, της Γαλλίας, ότι προσέξτε, αυτό το όνομα έχει μια εμπλοκή. Αλλά δεν μιλάμε για θύλακες, μιλάμε για άτομα. Δεν υπόθηκε ποτέ, όσο εγώ γνωρίζω, ότι ήρθαν 15 για να κάνουν μια επιχείρηση. Ότι πέρασε ο τάδε, ο οποίος υπάρχει μια υποψία γι' αυτό. Παρακολουθεί το καθώς έφευγε πάλι, ελευθέρως. Τι έχει γίνει μέσα από τους δυστυχείς αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται με τις βάρκες κλπ. Και πόσοι είναι αυτοί, αλλά δεν ήταν για να μείνουν, για να κάνουν εδώ μια επιχείρηση. Από πουθενά δεν υπάρχει, δεν υπήρξε αυτή. Αυτοί έμπαιναν κανονικά στην Ελλάδα για τους οποίους σας υφιστούσαν. Οι πρώτοι Ευρωπαίοι. Ναι, κανονικότατα. Δεν είναι σαν να ταξιδεύετε σε μια χώρα της Ευρώπης. Τι Ευρωπαίος πάτε σε μια χώρα της Ευρώπης. Να πω κάτι. Πάντως μέχρι στιγμής
η όλη εξέλιξη αυτών των κακών επιχειρήσεων απέδειξε ότι μάλλον το ανάποδο συμβαίνει. Δηλαδή, οι δράστες δεν πέρασαν από την Ελλάδα, αλλά ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Όπως οι περισσότερες τρομοκρατικές ενέργειες μέχρι σήμερα έγιναν από πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι δεν μπήκανε από την Ελλάδα, μπήκανε από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον, από τα αυστηρά μέτρα. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι έως και επικίνδυνο να λέμε ότι οι τρομοκράτες πέρασαν από την Ελλάδα. Δεν θα έπαιρναν από το Ροπανιέμι, έτσι, ούτε από τη Νέα Υόρκη. Από εδώ είναι το πέρασμα. Καταρχήν, το σύνολο σχεδόν των μεταναστών και των προσφύγων από τις χώρες αυτές περνούν από την Ελλάδα και από την Ιταλία. Εκ των πραγμάτων. Οπότε νομίζω ότι είναι. Είναι σαν να λέμε ότι από τους 700.000 που έρχονται. Δεν γίνεται δηλαδή να μπει κάποιος από την Ελβετία. Καταλαβαίνετε. Όχι σίγουρα. Είναι ή θα μπει από την Ελλάδα, ή θα μπει από την Ιταλία, ή θα μπει από την Ισπανία. Αυτό που σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό. Πάντως και με τρομάζει. Πάντως εμένα μου κινεί υποψίες τώρα. Για το αν πλαστεί η πραγματική. Ή εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος βομβιστής πάει με την ταυτότητα να κάνει βομβιστική. Με το διαβατήριο. Ναι, το διαβατήριο. Έχετε εικόνα ότι και στις φυλακές υπήρξαν κάποια στιγμή τζιχαντιστές? Γιατί μου καταγγέλθηκε συγκεκριμένα ότι έχουμε εδώ, αλλά μετά από λίγο θα φύγουν. Γιατί θα αποφυλακιστούν και αντεβρές τους. Μα δεν συλλαμβάνεται ως τζιχαντιστής κάποιος. Γιατί το να είσαι τζιχαντιστής δεν σημαίνει τίποτα αν δεν έχεις μπει μέσα σε μια διαδικασία διάπραξη εγκλημάτων. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει κάποιον να του πει τζιχαντιστής, σε βάζω φυλακή. Ναι. Άρα λοιπόν, αν κάποιος διάπραξε ένα έγκλημα και γι' αυτό μπήκε στη φυλακή. Και μετά μαθαίνουμε ότι είναι τζιχαντιστής, αυτό έχει μια άλλη διαδικασία. Κύριε Δρούγο, έχετε κάποιο τελευταίο σχόλιο να κάνετε? Να σας πω τρία έτσι πολύ σύντομα, κύριε Χατζή. Παρακαλώ. Πρώτον, από μελέτη που έχω κάνει, 103 χώρες από τις 193 των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 103 από 193, η χώρα μας δεν είναι μέσα, έχουν ανθρώπους σε αυτό που ονομάζεται ISIS, η Ισλαμικό κράτος, η Ντάεσ, στη Μεσοποταμία. Δηλαδή, ακόμα και το Κόσοβο, που δεν είναι αναγνωρισμένο πλήρως λόγω των γνωστών γεγονότων του 1999 και του 2008, έχει στείλει περίπου 250 Κοσοβάροι, 180 είναι Αλβανοί. Συνεπώς, στους 32.000 που είναι εκεί κάτω, υπάρχει πασπερμία και πολλοί από αυτούς δεν είναι εκεί ούτε καν Σύριοι ούτε Ιρακινοί, αλλά τους αρέσει να πάνε να κάνουν υποτίθεται ιερό πόλεμο. Αυτό είναι το ένα. Έλληνας δεν υπάρχει σύμφωνα ούτε Κύπριος σχετικά με την έρευνα που έχω. Δεύτερον, η Γαλλία έχει, όπως ξέρετε κι εσείς, δεχτεί τρομοκρατικά χτυπήματα είτε από Βάσκους, είτε από Κορσικανούς, είτε από αριστερούς στον ψυχρό πόλεμο, Action Direct, είτε από ακροδεξιούς. Τώρα, ας μην δοκιμάζεται και από την Ισλαμική τρομοκρατία αυτού του επίπεδου. Και οι Γάλλοι είναι μετά τους Ρώσους, τους Σαουδάραβες, τους Ιορδανούς και τους Τινήσιους η πέμπτη σε αριθμό τζιχαντιστών στο Ισλαμικό κράτος. Άρα είναι ψηλά, γι' αυτό λένε ότι η Γαλλία είναι πολύ κοντά στο να δεχτεί και άλλα χτυπήματα. Και το τελευταίο είναι, επειδή στην αρχή κάνετε μια σημαντική αναφορά ότι είναι θέμα πολέμου, μην ξεχνάμε ότι στο ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή υπάρχει άρθρο 5. Το ΝΑΤΟ δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άρθρο 5, τα ίσια λογική άμυνα. Αυτή τη στιγμή η Γαλλία, όπως και η Αμερική στην 11 Σεπτεμβρίου, ό,τι έγινε και δεν έγινε, δέχτηκε χτυπήματα. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση ενεργοποίησης κάποιων πραγμάτων. Τώρα δεν νομίζω να πάει το ΝΑΤΟ κάτω, γιατί το ΝΑΤΟ ήταν αρκετά ταλαιπωρημένο με πολλούς πολέμους τα τελευταία χρόνια και η Αμερικανία, αλλά μπορεί να γίνουν άλλα πράγματα, εκπαιδεύσεις, ξέρω εγώ. Χερσαίες επιχειρήσεις τις αποκλείεται, κύριε Δρούγο? Παρά το γεγονός ότι θα συνεχιστούν αεροπορικές επιχειρήσεις, οι Ρώσοι, να σας πω κάτι, οι Ρώσοι κάνουν καλές αεροπορικές επιχειρήσεις, είναι χάλια ο στρατός της Συρίας και δεν μπορεί να κερδίσει έδαφος απέναντι στους τζιχαντιστές. Οι Ρώσοι έχουν χτυπήσει αρκετά καλά, τις παρακολουθώ καθημερινά και βλέπω πώς είναι. Οι Δυτικοί κάνουν καλές επιχειρήσεις, αλλά αυτοί είναι αρκετά αραιές, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν επί της ουσίας σε κάποια πράγματα, 64 χώρες. Άρα αυτή τη στιγμή χερσαίες το βλέπω δύσκολο. Εδώ και στη Λιβύη δεν έγιναν και χρησιμοποιήθηκαν οι Καταριανοί και κάποιοι άλλοι ως μισθοφόροι για να ανατρέψουν τον Καντάφη στο έδαφος. Άρα η εκτίμησή μου είναι ότι θα συνεχίσουν αεροπορικές επιχειρήσεις, θα βοηθηθούν οι Κούρδοι γιατί είναι η υγιής δύναμη που μπορεί τοπικά να δώσει κάποιες λύσεις, αλλά όχι συνολικά κατά του ISIS. Και νομίζω αυτή παράλληλα θα ενισχυθούν οι μυστικές υπηρεσίες, οι ειδικές δυνάμεις και όλοι αυτοί που θα είναι εκεί γύρω στην περιοχή. Αλλά αν δεν αλλάξει η Τουρκία μυαλά, και ιδιαίτερα επειδή αναφέρθηκε ο κ. Βαξεβάνης και εσείς στο θέμα του G20, προφανώς εννοείται η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία ως δύο βασικές χώρες, οι οποίες έχουν περίεργες διασυνδέσεις με όλους τους άλλους. Δεν αναφέρεται η Ινδονησία, ούτε βεβαίως η Αργεντινή, ούτε η Βραζιλία. Άρα θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν μπορώ όμως να αποκλείσω συζήτηση στο ΝΑΤΟ πάνω σε κάτι τέτοιο θέμα. Αν σας ζητούσε ο Πρωθυπουργός μια συμβουλή για το πώς να πολιτευθεί στο θέμα αυτό από εδώ και στο εξής, τι θα του λέγατε? Η χώρα να μην. Σαφώς να συζητήσει μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στο πλαίσιο του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, να μην σε οποιαδήποτε μορφή επιχειρήσεων, είτε αεροπορικών είτε χερσαίων, διότι μπαίνουμε καθαρά
σε άλλα περίεργα κυκλώματα, να ενισχύσουμε τις μυστικές μας υπηρεσίες. Χρειάζεται τώρα, αναφέρθηκε ο κ. Υπουργός σε κάποια πράγματα, σωστό, αλλά τα επιχειρησιακά είναι και επιχειρησιακά και πρέπει να τα παρακολουθήσουμε. Παράλληλα, ψημί, να προσέχουμε θέματα απορριζοσπαστικοποίησης που γίνονται στην Ευρώπη, γιατί έρχονται αυτοί πίσω, τους βάζουν σε κάτι σεμινάρια, μήπως μπορέσουν και τους κάνουν πιο χαλαρούς. Νομίζω ψημί, ότι πρέπει πολιτικά να ενισχύσουμε και συγχρόνως να συμμετέχουμε κατά του ISIS στο θέμα που αναφέρθηκε τον κ. Παπαδόπουλο, δηλαδή έλεγχος καλύτερος των οικονομικών και πού πάνε. Διότι αν αυτή τη στιγμή φτάνουν λιγότερα χρήματα σε αυτούς, λιγότερη δυνατότητα έχει το ISIS να συνεχίσει τις επιχειρήσεις. Πάντως, λυπάμαι να το πω ότι ήρθε, μένει και πιθανότατα θα παραμείνει για κάποια χρόνια στην περιοχή. Ο Κώστας Βαξεβάνης τελικά. Ναι, κύριε. Δεν υπάρχει περίπτωση χερσαίων επιχειρήσεων, γιατί οι χερσαίες επιχειρήσεις έχουν το εξής μειονέκτημα: επιστρέφουν με μαύρες σακούλες. Δεν πρόκειται, Ομπάμα, ναι, δεν πρόκειται ούτε η Αμερική να επιστρέψει τη φέρετρα, ούτε η Γαλλία. Θα χρησιμοποιήσουν άλλες δυνάμεις για χερσαίες, όπως οι Κούρδοι. Στο Αφγανιστάν πήραν τη συμμαχία. Δυνάμεις. Τη συμμαχία, τους Σιίτες στο Ιράκ και ούτω καθεξής. Πάντως θέλω να πω το εξής, ότι είπε κάτι πάρα πολύ σοβαρό ο κ. Δρούγος. Ότι οδεύουμε σε μια έννοια ασφάλειας που είναι στρατιωτικοποιημένη εντελώς. Και αυτό, όπως είπες, βάζει θέματα για τη δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια φαινόμενα να αντιμετωπιστούν μόνο αστυνομικά ή μόνο στρατιωτικά. Mm-hmm. Θέλει ή έλεγχο των πηγών και πολύ περισσότερο έλεγχο των αιτιών που δημιούργησαν όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί πριν από μερικά χρόνια λέγαμε τα ίδια. Έχει κάνει τα λάθη τη ειδήση. Λέγαμε τα ίδια για την Αλ-Κάιντα και έκαναν το μέτωπο ενάντια στην Αλ-Κάιντα. Έχουμε κάνει τα λάθη μας και τα μίντια στο δυτικό κόσμο. Γιατί όταν για παράδειγμα τα ίδια συμβαίνουν στη Βηρυτό ή στην Κένια, δίνουμε λιγότερη σημασία. Όχι, δεν δίνουμε καμία σημασία. Ναι. Ή όταν, καμία ή λιγότερη. Όταν μιλάμε για την δημοκρατία που πρέπει να πάει στο Αφγανιστάν. Και είναι ο ίδιος ISIS και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Λέμε ότι πρέπει να πάνε στο Αφγανιστάν. Με 200 τόσους νεκρούς. Ένα αεροπλάνο στο Σινά έπαιξε με 200 τόσους νεκρούς. Δεν είδα την ίδια ευαισθητοποίηση. Ακριβώς. Ψυχές ήταν και αυτές. Ναι. Απλώς ήταν Ρώσοι. Ήταν άλλοι τόσοι νεκροί. Μα στη Σαουδική Αραβία. Περισσότεροι νεκροί. Ήταν πολύ περισσότεροι. Απλώς δεν ήταν Γάλλοι. Ήταν Ρώσοι. Το θέμα είναι ότι. Το λέω για τα μίντια που είπα. Ναι. Το θέμα είναι ότι αυτή η κρίση βρίσκει τη χώρα μας σε μια οικονομική κατάσταση όχι θετική. Αυτό σημαίνει ότι πέραν των πολεμικών επιχειρήσεων κλπ. Γεννιόνται και εθνικισμοί και διεκδικήσεις. Βρίσκουν λοιπόν την ευκαιρία να κάνουν τις προτάσεις για ελληνοτουρκικές εποπτείες στο Αιγαίο, στα παράλια. Βρίσκουν την ευκαιρία ο Ράμα να πει διάφορα πράγματα για την Αλβανία. Τα hot spots δεν ξέρω που θα τοποθετήσουν. Εγώ έχω πει μην πάνε Θράκη ή μην πάνε Γιάννενα. Δηλαδή δεν ξέρω που θα βάλουν αυτές τις δομές. Βασικά στην Τουρκία θα έπρεπε να γίνει. Εκεί, αυτό είναι χρόνια που πρέπει να γίνει. Αυτό βέβαια το είπε η ελληνική κυβέρνηση πρόσφατα. Ναι. Δεν το είχατε πει όσο ήσασταν. Λυπάμαι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και ο Πρωθυπουργός στην τελευταία συνεδρίαση που κάναμε γιατί μετά παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Εγώ δεν θυμόμαι δήλωση ούτε του Τσίπρα ούτε του Πανούση στο πρώτο εξάμηνο για το θέμα αυτό. Μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Υπήρχε αυτό, αλλά υπήρχε ακόμα ότι αυτό είναι διεθνής πολιτική, είναι γεωστρατηγική, δεν είναι ακριβώς εθνική πολιτική. Εν πάση περιπτώσει, είναι ανοιχτά όλα τα θέματα. Συν το γεγονός ότι ο Ερντογάν δεν νιώθηκε πολύ ασφαλής για διάφορους λόγους, είναι ανοιχτό και το Αιγαίο. Άνοιξε και το Αιγαίο. Και να σου πω και κάτι που μου είπε ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας, ο κ. Τηλιανίδης. Ότι αν σπάσει, λέει, ο Λίβανος, τελείωσε η Κύπρος. Δηλαδή δεν τελειώσαμε με αυτές τις χώρες. Ούτε με τις Αφρικανικές, ούτε με το Λίβανο, ούτε με την Αίγυπτο. Δεν ξέρεις τι ακριβώς θα συμβεί στα σπασίματα. Ναι, κύριε Δρούγο. Κύριε Χατζηνικολάου, έγιναν τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις. Και μία κουβέντα να μας πείτε για το Ιράν και το ρόλο του στην περιοχή, παρακαλώ. Ναι, τα έφτασε στο Ιράν αμέσως ενδιαφέρον πολύ. Έγιναν τρεις τρομοκρατικές ενέργειες μέσα σε διάστημα 12 ημερών. Θυμάστε, Σάββατο πρωί το προηγούμενο έγινε το αεροπλάνο του Μετροτζέτ στην πτήση από το θέατρο του Σάλμε Σέι στην Ερυθρά Θάλασσα για Αγία Πετρούπολη. Σωστά είπε ο κ. Σιχιώτης, 224 νεκροί. Έτσι, βόμβα στο πίσω μέρος δεν εντοπίστηκε και εκεί στο Σινά υπάρχουν πολλά υπουλα κυκλώματα τα οποία έχουν σχέση με το ISIS. Ένα αυτό. Δεύτερον, έγινε προχθές στο Λίβανο. Δεν το δώσαμε σημασία. Στην περιοχή των Σιιτών, στην Ταχύγια, δηλαδή στην Νότια Βηρυτό. 44 νεκροί. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή από βομβιστικές ενέργειες, οι οποίες ήταν αυτοκτονικού χαρακτήρα. Και έχουμε και το συμβάν στο Παρίσι με το όσα έγιναν στο μουσικό χώρο και τα όσα έγιναν κοντά σε ορισμένα μπαρ και καφετέριες στο Σεντενί. Άρα, νομίζω στην προηγούμενη περίπτωση πρέπει να το λάβουμε σοβαρά ότι αρχίζει και απλώνεται το ISIS πολύ πέραν των φυσικών χώρων του στη Συρία και στο Ιράκ, δηλαδή στη Μεσοποταμία. Τώρα, το θέμα του Ιράν πολύ σημαντικό, διότι το Ιράν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή του.
πέραν της Χεσμολάχ στο Λίβανο και στο θέμα της, του Ιράκ, γιατί υπάρχουν Σιίτες και σε περιοχές της Βαγδάτης και στο νότιο Ιράκ, δηλαδή Βασόρα και λοιπά, Νασιρίγια και πάει λέγοντας. Και παράλληλα, αυτή τη στιγμή είναι μια χώρα η οποία ανοίχτηκε λίγο με τους Αμερικανούς. Υπάρχει μια ευελιξία εκ μέρους του πολίτη Προέδρου του κυρίου Ρουχάνη, αλλά υπάρχουν πολλοί σκληροπυρηνικοί φανατικοί Σιίτες κοντά στον θρησκευτικό ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και στην επαναστατική φρουρά του Ιράν, η οποία είναι εμπλεκόμενη στη Συρία και στο Ιράκ και στο Λίβανο. Άρα πρέπει ο ρόλος του Ιράν είναι αρκετά υπουρός και δεν είναι το ίδιο με τη Ρωσία, γιατί που λένε η Ρωσία και η Ιράν είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν είναι. Έχει άλλη ατζέντα το Ιράν σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο στη Μέση Ανατολή, από την Ανατολική Μεσόγειο μέχρι τα σύνορα Αφγανιστάν-Πακιστάν. Και άλλη ατζέντα έχει βέβαια ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κινείται αυτή τη στιγμή να υποστηρίξει τη Ρωσία στη μοναδική χώρα που ακόμα τουλάχιστον έχει κάποια επιρροή, γιατί οι υπόλοιπες χώρες σαφώς είναι υπό το αμερικανικό ή γαλλικό έλεγχο, είτε στη Βόρεια Αφρική, είτε είναι χαώδες όπως είναι η Λιβύη. Άρα θα έχουμε δραματικές εξελίξεις και σε αυτή την περιοχή, γι' αυτό και ας έχουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας ανοιχτά. 14. 14. Λοιπόν, νομίζω κλείσαμε τον πρώτο κύκλο της συζήτησής μας. Να ευχαριστήσω θερμά και να αποδεσμεύσω τον κύριο Δρούγο. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή και αρχίζει, κύριε Υπουργέ, το σκληρό ροκ. 4-1, 4 και μόνος μου. Ναι. Η ανάκριση. Αυτό το νιώθω στην κυβέρνηση, θα το νιώθω και εδώ. Αν θέλετε, εγώ μπορώ να περιοριστώ σε ρόλο συντονιστή. Τον κύριο Βαξεβάνη θα πάρω μαζί μου. Και να ρίξω ένα-δυο δηλητηριότητα. Μικρή διακοπή και αρχίζει το σκληρό ροκ. Κάψιμο χθες, αλλά τσίμπησα τηλεφωνάκι. Ωχ, το όνομα. Καλά, σε μία μίλησες και δεν θυμάσαι όνομα. Άκουσε, πάρε στο 11888 για ονοματεπώνυμα. Σταθερά, κινητά. Και διευθύνσεις. Ξέρουμε πού μεγαλώνουν και πώς στρέφονται. Γι' αυτό επιλέγουμε γάλα από ντόπιες μακεδονίτικες φυλές κατσικιών και παράγουμε το κοφινάκι Βαλμά. Με αγνά παραδοσιακά υλικά του τόπου μας και ποιότητα Βαλμά. Κοφινάκι Βαλμά. Το εξαιρετικό κατσική σιωτηρί. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. 20 χρόνια Μίλτος Πασχαλίδης. Το νέο ακυκλοφόρητο διπλό CD του αγαπημένου δημιουργού με τη ζωντανή ηχογράφηση από το Θέατρο Βράχων. Συμμετέχουν κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες. Μαζί Τζέιμι. Ο Τζέιμι Όλιβερ ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα με εορταστικά μενού, λαχταριστά κρεατικά και απίθανα cheesecake. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού.
Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club, Πρέτα Πορτέ. Δύο CD με τα πιο λαμπερά ονόματα του καλού γαλλικού τραγουδιού. Μαζί, Harper's Bazaar. Ανανεώστε το look σας με τις καλύτερες προτάσεις των σχεδιαστών. Ακόμη, ιστορικά θέματα. Μεγάλο αφιέρωμα στη γενοκτονία των Ποντίων. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Ζαλίζομαι. Αέρα. Αέρα. Έλα, Καζάνοβα. Πάρε ανάσα. Νεράκι να πάρει. Στο 11888 να πάρει. Ναι. Για νοσοκομεία, φαρμακεία, γιατρούς. Και διαγνωστικά κέντρα. Ναι. 11888. Σούπερ αριθμός.